Και αν ήταν το πρώτο live, έχει ταυτιστεί. Δηλαδή, εγώ λέω γιατί να φύγει η κόρη τη Αργυράκη που δεν έχει βγει. Η Βιολέτα. Η Βιολέτα. Ο Τικτόπουλο. Ο Καμπανό. Ο Καμπανό φοβερό. Έφυγαν πολλά ταλέντα. Ναι. Ήταν πολύ καλή κάποια. Τώρα, παιδιά, εγώ διχάζομαι γιατί ω παρουσιαστή δεν πρέπει να πω γνώμη. Αλλά τώρα εδώ ω πρωινό θέλω να πω γνώμη για όλου. Για αυτού που έφυγαν. Για αυτού που έφυγαν. Θα πω γνώμη, δεν αντέχω. Δηλαδή, θα αυτό. Ο Καπανός είμαι σίγουρος θα κάνει καριέρα ως λαϊκός τραγουδιστής. Δηλαδή για μένα είναι. Έχει ωραία λαϊκή φωνή τελείως. Oh. Μην πω, ρε παιδί μου, εμένα ήρθαν από το Universal και μου είπαν ότι ειδικά έχουμε συνεργασία με τον Καπανό. Παρότι έφυγε τώρα. Δηλαδή το παιδί είχε λαϊκή, είναι ομορφόπεδο κτλ. Έχει στήσιμο φίλο. Η Βιολέτα που αρέσει στη ΦΕ είναι εκπληκτική. Αυτή ο λιγμός, παιδιά, είναι στα χνάρια τη Αρβανιτάκη, στα τέτοια χνάρια. Ανατριχιάζει πραγματικά. Τώρα για αυτού που είναι μέσα. Δεν θα πω γιατί μιλάμε τώρα για. Δεν πειράζει και κόσμο. Κοίταξε και ο Τικτόπουλος με το ροκ. Μέχρι λέγανε τι ωραίο ροκ. Επιτέλους λίγο να ροκ. Ναι, να ροκάρει. Είμαστε στα ύψη, παιδιά, με αυτό το πράγμα. Πάντως, εγώ με τους μίλησα, παιδιά, μίλησα με όλους μετά. Υπήρχαν και στεναχώριες. Η Αγγελική Ζήκα, για παράδειγμα, η οποία ήταν εξαιρετική. Ήταν οκ, χαμογελάστηκε, αλλά μου λέει εντάξει, μου λέει στεναχώριες.